οποίος γεμίζει ψάχνοντας την Τζανή. Έχει χώρο ο επιθετικός της Ζόξας. Κάνει το σούτ. Η απόκρουση από τον Κώστιτς. Τους άλλαξε ωραία παιχνίδι για τον Στυλιανού. Προσπαθεί να βρει κάθετα τον Μπένι. Το τακουνάκι για τον Σαντίκ. Ο Ντρέξα δεν είχε εικόνα για το τι γινόταν γύρω του. Κοβάσεβιτς εντός περιοχής για την Δόξα, το γύρισμα, ο Κώστης θα διώξει. Ο Ήλιτς πήγε να μπει στην φάση εντός περιοχής στο 22ο λεπτό. Κοτσόνης για τον Ρουσά, ο οποίος ανέβηκε για να δώσει βοήθειες. Ο Μέιρα προσπαθεί να τον βρει τώρα τον Ονησίφορο Ρουσά. Εντός περιοχής θα κάνει το σούτ με το αριστερό έξω. Και το φάουλ κερδισμένο για την Δοξάδο. Συστάσεις από τον διαιτητή της αναμέτρησης προς τους ποδοσφαιριστές για τα μαρκαρίσματα εντός περιοχής. Ο Βάτσεβης, ο οποίος εκτελεί το διώξιμο. Στο πρώτο δοκάρι διώξε με το κεφάλι ο Μέιρα. Μέσκα και πάλι ένα γέμισμα από τον Κοβάσεβιτς. Προοριζόταν η μπάλα, δεν πέρασε όμως. Λαμή για τον Ρουσά. Έχει μπροστά του τον Ανάνε με το αριστερό. Βρίσκει τα Σίλβα. Η σέντρα από τον τα Σίλβα για τον Ρουσά. Ήταν δυνατή. Έρχεται ο Μέιρα. Πάρα πολύ ωραία τρίπλα. Μπαίνει στην περιοχή το γύρισμα. Η ευκαιρία για την ένωση 1-0. Στο 39 με Λαμή. Η ένωση ανοίγει το σκορ στο Τάσος Μάρκου. Ο διαιτητής λέει ότι υπάρχει δεύτερη μπάλα, γι' αυτό δεν εκτελεστήκε στα γρήγορα. Φάουλ κερδισμένο από τον Στυλιανού. Πάει ο Βαγέχο για την εκτέλεση. Με πάσα για τον Κοβάσεβιτς με το αριστερό η σέντρα. Το σούτ 1-1 η Δόξα. Από λάθος απομάκρυνση. Ο Τιτζανί είναι ο σκόρερ για την ομάδα της Κατοκοπιάς, η οποία με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο 49 φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Με πάσα εκτελεστήκε το κόρνερ. Η σέντρα στην περιοχή. Ο Κώστιτς βγαίνει και μαζεύει την μπάλα. Γιακοβάσεβιτς μπαίνει. Και πάλι ο Κοβάσεβιτς. Μπήκε στην περιοχή. Έκανε το γύρισμα. Ο Μπένι το γύρισμα. Ο Κώστιτς. Τώρα οι δύο επιθετικοί θα προσπαθήσουν για το δεύτερο γκολ. Κοβάσεβιτς γυρίζει για Ασαμόα. Ο Μπένι έχει χώρο. Κάνει την κάθετη εντός περιοχής το γύρισμα, η ευκαιρία για την Δόξα, ένα shoot goal. 2-1 για την ομάδα της Κατοκοπιάς.